παράσταση, αλλά κάπου μείναμε. Δεν το είπαμε αυτό, νομίζω. Πού είχαμε πάει να φάμε και ήταν και ο Σεφερλή. Ναι, ωραία, τι είναι με το Σεφερλή. Τι με ρωτάς εμένα, αυτό συναντήθηκε. Τι μας είπες. Εγώ πήγα τα αυτιά μου. Εσύ δεν όχι, εντάξει, ήμασταν προφανώς. Εγώ δεν θα πάω να πω ότι λέει ο παρουσιαστής με το Σεφερλή, δεν είμαι ρουφιάνα. Με σηκώσει πάρα πολύ. Εντάξει, ήμασταν μπροστά. Είπανε πράγματα to the point. Δεν είπε, δεν υπόθηκε τίποτα κακό. Εσύ ήσουν με την κυρία Αγάπη Πολίτη. Εγώ ήμουν μπροστά. Δεν θα σας πω τι είπαμε με το Σεφερλή, γιατί θα ανάψω φωτιές και πυρκαγιές αν σας πω τι είπαμε με το Σεφερλή. Το θέμα είναι ότι. Να πω μια ιστορία που δεν την έχω πει τώρα, που δεν είναι στην κορυφή του Σεφερλή. Όταν ήμασταν με τη Face στο Μέγκα, θέλαμε πάρα πολύ, επειδή εγώ τον εκτιμώ ως ένα λαϊκό κωμικό ηθοποιό, ίσως τον καλύτερο λαϊκό κωμικό ηθοποιό που διαθέτει η χώρα μας, είναι ο Σεφερλή. Θέλαμε πολύ να το φέρουμε καλεσμένο. Το φέραμε. Στο ΜΕΚΑ τότε υπήρχε ένα στέλεχος, δεν υπάρχει σημασία τώρα ποιος είναι και τα λοιπά. Και τελικά που μας τον έκοβε, γιατί έλεγε ότι δεν είναι το επίπεδο του ΜΕΚΑ ο Σεφερλής. Σας ορκίζομαι. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το ίδιο στέλεχος αυτό, για να μην βάλω και την ουρά μου απ' έξω, όταν είχε γίνει πρόταση να πάω στο ΜΕΚΑ για να κάνω τηλεπαιχνίδια, είχε πει ότι ο Λιάκας τώρα που λέει το δελτίο του Σταρ, τώρα που είναι λαϊκό, σιγά μην το φέρουμε στο ΜΕΚΑ. Το ίδιο είχαν πει και για τη ΦΕΗ, σιγά μην τώρα που κάνουμε μεσημεριανό, αυτή με τη φέρουμε στο ΜΕΚΑ. Το ίδιο πράγμα λοιπόν λέγανε για τον Σεφερλή. Εμένα μου τον είχαν κόψει. Είναι πρώτη φορά που τα λέω αυτά τα πράγματα. Μου τον είχαν κόψει τον Σεφερλή ως καλεσμένο τρεις φορές. Του έλεγα ρε παιδιά, είναι λαϊκό συναδελφό. Τρεις φορές δεν το θέλανε να το δουν στα μάτια του. Όταν το φωνάξαμε καλεσμένο τον Σεφερλή, τον είδανε και μου στέλνουν μήνυμα ότι είναι φοβερό αυτό να τον κλείσει στον αέρα. Κάνουν του πρόταση εσύ ως Λιάγκας για να έρθει στο τζάσε του Οβάς. Έτσι έγινε αυτό η ιστορία. Ισχύει, το και τον κλείνουν ξαφνικά τον αγάπησαν τον Σεφερλή. Και λέω στη Φέη, Φέη, όχι ο μόνος, ένας πολύ γερός αντίπαλος, αν ποτέ φεύγαμε για τον Αντένα, εμείς δεν λέγαμε να φύγουμε από το ΜΕΚΑ, να το πάρει ο Αντένα πρωί το πρωί, γιατί ο Αντένα τότε δεν είχε πρωινή ζώνη. Ήταν μια χρονιά που δεν είχε καθόλου πρωινή ζώνη. Και λέω, ένας δυνατός αντίπαλος θα ήταν ο Σεφερλής να πάει στον Αντένα. Και όταν πέρσι ανακοινώθηκε από το Μέγκα ότι θα είναι ο Σεφερλής, λέω τη Face, είδε που το σκέφτηκαν, γιατί πραγματικά ήταν ένα δυνατό αντίπαλο ναι, πέρσι. Άσχετα που κερδίσαμε, ήταν ένα δυνατό. Δεν είχε έρθει αυτό. Είχε έρθει. Ζαβαλιά μαζί είχαν έρθει. Μαζί. Ωραία, τώρα τίποτε χθε πέρσι μα. Όχι, δεν θα σα πω τίποτα. Αυτά είναι προσωπικά. Εγώ θα σα πω ότι τον εκτιμώ ω ένα καλό λαϊκό κομικό. Του το πρότεινα και μου είπε ναι. Είχε δύο υποχρεώσει να πάει σε μια εκπομπή του Α και σε μια εκπομπή του Σταρ. Πήγε νομίζω. Οπότε τώρα και την Ελένη. Ναι, στην Ελένη. Εντάξει, παιδιά, θα γίνει χαμό αμέσω. Λοιπόν, προχωράμε. Ωραία, και να σου πω κάτι και καλά κάνει και δεν λε. Για μένα. Εσύ τι άκουσε. Όχι, είναι αντρικό. Είναι αντρικό έτσι. Τι να πα να πει, είναι κατίνα, είναι. Προφανώ είπαμε κάποια πράγματα. Φοράνε παντελόνια οι άνθρωποι, δεν φοράνε σόβρακα. Κάναμε με το γράφημα. Συνεχίζω. Όχι, εντάξει, καλά κάνει.